Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκλονισμένος, όπως φαντάζομαι και εσείς και όλοι οι πολίτες, όλοι οι Έλληνες, με αυτό το τραγικό συμβάν. Είναι κρίμα, είναι άδικο. Πραγματικά πολλές φορές δεν βρίσκεις λόγια για να μιλήσεις για αυτό το συμβάν. Ακόμα μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε και χάθηκε εντελώς αδίκως. Να πω ότι ο κύριος, κύριε Παπαμίκο, επιτρέψτε μου μια μικρή διακοπή. Να πω ότι πριν από λίγο ο κύριος Θεοδωρικάκος έγραψε ότι επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει ότι πριν από λίγο συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στην Θεσσαλονίκη. Η ελληνική αστυνομία και σε αυτή την περίπτωση πράττει το καθήκον της. Αυτή είναι μια πληροφορία την οποία επιβεβαιώνει βέβαια από χθες το βράδυ και ουσιαστικά και σήμερα. Την επιβεβαιώνει τώρα και ο Υπουργός. Θα δούμε μέσα σε επόμενες ώρες, θα έχουμε και σημαντικές εξελίξεις όπως φαίνεται. Τι λέτε μακάρι για όλο αυτό, κύριε Παμίκο? Μακάρι να έχει συμβεί αυτό που αναφέρατε, και εγώ τώρα αυτό πληροφορήθηκα από τα sites, ότι συνελήφθη ο δράστης και να αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες ποινές. Γιατί έχουμε φτάσει, επειδή γνωρίζετε, είστε στον χώρο του αθλητισμού εδώ και πολλά χρόνια εκτός της πολιτικής, γιατί συμβαίνουν, γιατί φτάνουμε να συζητάμε, να αφιερώνουμε χρόνο συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα, κύριε Παπαμίκο, σε τέτοια πράγματα? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και μια ανάλυση που πρέπει να γίνει σε πολλαπλά επίπεδα. Τι είναι αυτό που οδηγεί κυρίως νέους ανθρώπους να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις? Εγώ αυτό που θέλω να πω από τη δική μου πλευρά είναι ότι εδώ πέρα έχουμε ουσιαστικά ένα κοινό έγκλημα. Έχουμε να κάνουμε με εγκληματίες. Μπορεί η αφορμή να είναι και το υπόβαθρο να είναι η οπαδική βία, όπως συνηθίζεται να λέγεται και να το βλέπουμε και εμείς και πολλοί και συνάδελφοι, αλλά και ο γενικά ο κόσμος να το αναφέρει. Αλλά εδώ μιλάμε καθαρά για ένα ποινικό έγκλημα. Mm-hmm. Μιλάμε για μια ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, όπου λογικά με αυτά τα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ο εισαγγελέας που θα αναλάβει την υπόθεση θα ασκήσει δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 299 του ποινικού κώδικα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Και θα δούμε τώρα από εκεί πέρα αν θα συμπεριλάβει και τους υπόλοιπους δράστες που ήταν μαζί με τον φερόμενο ο οποίος τέλεσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την εξέλιξη. Είναι πολύ ευχάριστο αν η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη ή τους δράστες. Ναι, το μεταφέρει τώρα ο Υπουργός, οπότε και έχει ενημερωθεί και ο Πρωθυπουργός, γιατί είχε δώσει... Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι εδώ δεν πρέπει να δούμε μόνο τα αίτια. Να δούμε λίγο, γιατί ξέρετε πολλές φορές γίνονται και θεωρητικές συζητήσεις, έτσι τέτοια φαινόμενα βίας, αν το βάλουμε γενικότερα, βλέπουμε δυστυχώς αρκετά συχνά στη χώρα μας. Το θέμα είναι να δούμε με πράξεις πώς μπορούμε να τελειώσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, αυτό... γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο. Αυτό θα ρωτούσα εσάς εγώ. Πώς? Κάθε φορά όταν γίνεται έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό και δυστυχώς έχουμε αρκετά τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε, μετά όλοι μας στενοχωριόμαστε, όλοι μας λέμε κρίμα και άδικο. Το θέμα είναι όμως ότι μετά από λίγο καιρό δυστυχώς ξαναντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Νομίζω ότι για να αντιμετωπιστεί μια και καλή αυτή η κατάσταση, γιατί υπάρχουν αυστηροί νόμοι. Επειδή ακούω πολλούς να λένε ότι θέλουμε αυστηροποίηση των νόμων, θέλουμε ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο. Εγώ πιστεύω ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι αρκετά αυστηρό. Μπορεί να γίνει και λίγο πιο αυστηρό, αλλά είναι αρκετά αυστηρό. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Το θέμα είναι η εκτέλεση. Το θέμα είναι η εκτέλεση και η εφαρμογή των νόμων. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, από τη στιγμή που θα συλληφθεί κάποιος, αυτός θα συλληφθεί και τις ποινές που προβλέπει ο ποινικός κώδικας και να μην έχει ούτε ελαφρυντικά ούτε χάδια. Ναι, αλλά ξέρετε τι λέμε εμείς που βρισκόμαστε έξω, ότι με νομικά τερτύπια τη γλιτώνουν και βγαίνουν πολύ νωρίτερα. Είναι αλήθεια ότι γίνεται αυτό. Είναι αλήθεια ότι γίνεται αυτό. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δικαιοσύνη όμως, νομίζω ότι ειδικά σε τέτοια δικήματα, πρέπει να εφαρμόσει
πολύ αυστηρούς πολύ αυστηρούς νόμους και πολύ αυστηρές ποινές. Γιατί έτσι, μόνο έτσι δίνεις και το παράδειγμα. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε πολύ συχνά τώρα νέα παιδιά να έχουν τα μαχαίρια, τα τσεκούρια, τα δρεπάνια να τα έχουν ναι, για πλάκα, ναι, ώστε ναι. Ένα μπρελόκ να το έχει πάνω έτσι, του. Έτσι είναι, ναι. Αλλά το θέμα, αν το πάμε λίγο πιο πίσω, να δούμε λίγο και σχετικά και με την οπαδική βία, θέλω να σας πω ότι και ο νόμος που ισχύει τώρα είναι αρκετά αυστηρός. Το θέμα είναι εφαρμόζεται. Γιατί παραδείγματος χάρη πολλές φορές όλοι μας πάμε στο γήπεδο, αγαπάμε τον αθλητισμό. Αυτό βεβαίως το περιστατικό να ξεκαθαρίζω δεν έχει καμία σχέση με αθλητισμό. Ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός δεν αφαιρεί ζωές. Ο αθλητισμός ενώνει και δίνει ζωή στον άνθρωπο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πολλές φορές πάμε στο γήπεδο και βλέπουμε κάποιους να πετάνε φωτοβολίδες, να πετάνε μολότοφ, να κάνουν το οτιδήποτε. Έρχεται το κράτος και λέει σε συνεργασία με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, έρχεται και λέει ότι ξέρεις, έχω κάμερες, παραδείγματος χάρη. Ναι. Έχουν κλειστό κύκλωμα, καμερών έχουν και οι ομάδες και μπορεί να έχει και η ελληνική αστυνομία μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Όταν πετάξει κάποιο μια φωτοβολίδα, η κάμερα λειτουργεί και εκείνη τη στιγμή να πάρει κάποιος αυτόν που την πέταξε τη φωτοβολίδα και να τον πάει στη φυλακή. Γιατί ο νόμος υπάρχει. Η κάμερα υπάρχει. Πράξη γίνεται. Δυστυχώς πολλές φορές δεν γίνεται. Στις περισσότερες φορές είναι χαλασμένες. Ξαφνικά χαλάνε οι κάμερες. Ναι. Δυστυχώς δεν γίνεται. Όταν τον πάρεις, τον πιάσεις και τον συλλάβεις και τον βάλεις στη φυλακή και αντιμετωπίσει όλες τις συνέπειες από τον νόμο, πιστέψτε με, τότε θα το σκεφτεί 10 φορές για να κάνει κάτι αντίστοιχο. Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να απομονώσουν όλα αυτά τα ταραχοποιά στοιχεία, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους δεν μπορεί να τους απομονώσει, κύριε Παμίκο. Θα σας πω κάτι. Έχουν και οι ίδιες οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες έχουν και αυτές τη δικιά τους ευθύνη. Αλλά μην πάμε λίγο στην εύκολη λογική ότι φταίνε μόνο αυτοί. Γιατί όταν κάποιος εκτός γηπέδου, παραδείγματος χάρη, μέσα από έναν σύνδεσμο ή μέσα από μια παρέα που μπορεί να έχει, μια συμμορία που μπορεί να έχει οργανώσει, πάει και επιτεθεί σε κάποιους άλλους, δεν είναι ευθύνη των ανώνυμων. Όχι. Λέω, για τα γήπεδα μιλάω περισσότερο. Μπράβο, δεν είναι ευθύνη των ΠΑΕ. Εγώ σας λέω κάτι. Ακούω τώρα ή διαβάζω πολλές φορές που όλοι μιλάνε για τη Θάτσερ. Εντάξει, πώς αντιμετώπισε το χουλιγκανισμό η Θάτσερ στην Αγγλία. Mm-hmm. Δεν είδαν κάτι φοβερό και τρομερό. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, στην Ελλάδα ψάχνουν να βρούμε κάτι το φοβερό και τρομερό που το ξέρουμε μόνο εμείς. Όχι, απλά πράγματα είναι. Απλά όλο το κλειδί κρύβεται πίσω από τη λέξη εφαρμογή. Τι έκανε η Θάτσερ? Λέει χρήση καμερών στα γήπεδα. Χρήση καμερών. Δεν βάζω τις κάμερες μόνο για να λέω ότι έχω κάμερες. Χρήση καμερών. Έλα εδώ, Παπαμίκο, μπαίνεις μέσα, μπράβο, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Για να μπεις μέσα στο γήπεδο, τι λέει η Θάτσερ, για να μπεις μέσα στο γήπεδο, θα έχω τα στοιχεία σου. Θα έχεις τα στοιχεία μου. Θα έχεις αυτή τη θέση. Θα κάθεσαι, δεν θα κάθεσαι όρθιος, θα κάθεσαι καθιστός. Ναι. Γιατί έκανε και αυτό κατάργηση των θέσεων για όρθιους θεατές. Δεν θα πιεις αλκοόλ. Εντάξει, τι έγινε, πέταξες φωτοβολίδα. Δεν υπάρχει συζήτηση. Σε παίρνω, σε πάω στη φυλακή και μετά δεν σε αφήνω και για ένα χρόνο, παραδείγματος χάρη, για κάποια χρόνια να πηγαίνεις στο γήπεδο και να παρουσιάζεις στο αστυνομικό τμήμα την ώρα του αγώνα. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Φυσικά. Δηλαδή, είναι, γι' αυτό σας λέω, τα πράγματα πολλές φορές... Βέβαια και τον ΠΑΕ, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έτσι άσχημες επεισοδίων και τα λοιπά συλλήψεων, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί νομικούς εκπροσώπους που προέρχονται από τις ΠΑΕ. Τι να σας πω, αυτό με μερικές φορές λένε ότι είναι και το απαιτούν να συμβεί αυτό. Αυτό να σας πω την αλήθεια είναι ένα θέμα που αφορά τις ΠΑΕ. Δεν είμαι εκπρόσωπος ΠΑΕ. Όχι, εγώ σας λέω ότι συμβαίνει, που το έχω ζήσει. Και να σας πω κάτι, απλά εγώ είμαι και αντίθετο στο τσουβάλιασμα. Δεν θεωρώ ότι όλες πρέπει να τους βάζουμε στο ίδιο. Όχι, μερικές είπα, μερικές. Υπάρχουν καλές ΠΑΕ, υπάρχουν κακές ΠΑΕ, υπάρχουν καλοί οπαδοί, υπάρχουν κακοί οπαδοί. Βέβαια. Δεν μπορώ να τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Όπως να σας πω και κάτι άλλο, κατά τη δική μου άποψη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι λέσχες φιλάθλων. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο αυστηρό. Για μένα πρέπει να υπάρχουν λέσχες φιλάθλων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι, τηρείται το θεσμικό πλαίσιο, εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο. Πάμε στο γήπεδο την Κυριακή. Θα δείξουμε ταυτότητά μας για να μπούμε μέσα? Θα τη δείξουμε. Πώς δεν θα τη δείξουμε για να πάρουμε το εισιτήριο? Πολλοί δεν θα τη δείξουν. Ναι, το γνωρίζω ότι συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό ναι, να λέμε την αλήθεια.
να λέμε την αλήθεια. Όχι να λέμε αυτό που ισχύει, να λέμε αυτό που εφαρμόζεται. Εγώ και εσύ μπορώ να τη δείξω. Σε κάποια γήπεδα μπορεί να μην τη δείχνουνε. Για να μπαίνει κάποιος μέσα στο γήπεδο. Όταν άρα υπάρχει το θεσμικό πλωστάσιο, υπάρχει το νομικό πλωστάσιο. Το θέμα είναι η εφαρμογή του γίνεται. Αν γίνει η εφαρμογή του, πιστέψτε με ότι σε μεγάλο βαθμό θα αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά. Σε μεγάλο βαθμό θα αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά. Στην Αγγλία, θα επανέλθω, στην Αγγλία δεν ανακάλυψαν ένα νέο πλανήτη για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, ούτε στην Αγγλία ούτε στη Γερμανία. Τι είπαν, λέσχες φιλάθλων, θα υπάρχει. Υπάρχουν και τώρα, υπάρχουν σύνδεσμοι, λέσχες φιλάθλων, πώς να το ονομάζουμε, να το ονομάζουμε λέσχες φιλάθλων, υπάρχουν και τώρα. Αλλά στις λέσχες φιλάθλων, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν όλα τα στοιχεία, τα έχει το κράτος. Ναι, βέβαια. Ξέρουμε ποιος είναι τι. Κύριε Παμίκο, όταν είμαι σύνομος πολίτης και δεν παρανομώ, δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρω ότι μοιράζετε το χρόνο σας και εδώ και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη εννοώ και στην Αθήνα, η Θεσσαλονίκη τώρα τελευταία έχει γίνει η κακή πόλη, η πόλη που βρίσκουν χώρο όλα τα στοιχεία αυτά τα περίεργα, η μόνο παραβατική πόλη, έτσι δειγματίζεται ας πούμε η Θεσσαλονίκη παρά έξω, είναι έτσι? Δεν την αδικούμε λίγο την πόλη τώρα το τελευταίο διάστημα? Δεν έχει μόνο βιαστές, δεν έχει μόνο δολοφόνους, δεν έχει εγκληματίες. Η πόλη είναι διαφορετική. Αλλά πολύ φοβάμαι το τελευταίο διάστημα την έχουν χτυπήσει πολύ, την έχουν πληγώσει πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανοίγεται αυτή η συζήτηση και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω από έναν άνθρωπο που ζει και δουλεύει στη Θεσσαλονίκη να λέει αυτό, να λέει το αυτονόητο. Ναι, βεβαίως, και δεν είναι θέμα να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, γιατί δεν κρύβονται αυτά. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ότι συζητιέται έντονα το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι αυτή η εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε οι Θεσσαλονικείς. Ούτε όλοι έχουμε εμπλοκές με ναρκωτικά, ούτε με βιασμούς, ούτε με κυκλώματα μαστροπίας, ούτε με φόνους. Οι πόλοι αυτοί πρέπει να σταματήσουν να την αδικούμε και πολλές φορές να αδικούμε και εμείς οι ίδιοι. Που την αγαπάμε, που ζούμε στη Θεσσαλονίκη, που εργαζόμαστε, που ζουν οι οικογένειές μας στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτό, δεν είναι μία πόλη μίασμα. Και αυτό νομίζω πρέπει να το περιφρουρήσουμε όλοι μας. Και πρέπει να δώσουμε αγώνα και για να το περιφρουρήσουμε και να φτιάξουμε μια θετική φήμη για την Θεσσαλονίκη. Αντιμετωπίζοντας βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ, αντιμετωπίζοντας βεβαίως τέτοια περιστατικά. Δεν λέω σε καμία περίπτωση τέτοια περιστατικά να τα κρύβεις κάτω του χαλί. Δεν κρύβονται αυτά. Να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι σε ένα πολύ 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 μικρό ποσοστό. Ναι, είναι πολύ μικρό. Δυστυχώς υπάρχει πολύ δυσφήμιση το τελευταίο διάστημα και εμένα αυτό με στεναχωρεί. Μπορεί να θυμώνομαι κάποια πράγματα για τον τρόπο που λειτουργεί η πόλη μου, τα έχω παράπονα τέλος πάντων κτλ. Αλλά χθες είχαμε κάποια στιγμή το απόγευμα εδώ στο Λίμπερο τον Δήμαρχο, με αφορμή δυστυχώς αυτό το τραγικό συμβάν και του λέγαμε ότι την επόμενη φορά θα σας μεταφέρουμε τα παράπονα που έχουμε για την πόλη. Νομίζω ότι, να σας πω κάτι, νομίζω ότι πέρα από τους θεσμικούς φορείς και όλους όσους ασχολούνται με την πολιτική και εκπροσωπούν την πόλη, αλλά και εμείς οι πολίτες. Θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε αυτή την εικόνα. Να απομονώσουμε τέτοια φαινόμενα και όχι μόνο να τα απομονώσουμε, να κάνουμε τα πάντα για να τα εξαλείψουμε, αλλά να προσπαθήσουμε όλοι και να δουλέψουμε πάνω σε ένα κοινό σχέδιο ώστε να δημιουργήσουμε μια θετική εικόνα για την πόλη. Μια Έτσι. Πόλη που μπορεί να έχει ένα σχέδιο, μπορεί να έχει ένα όραμα και μια πόλη που κατά την άποψή μου θεωρώ ότι είναι η πιο αναπτυσσόμενη πόλη της Ελλάδος. Κύριε Παμίκο, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει νομικά κατοχυρωμένος τρόπος ώστε να αναδεικνύονται οι αδράνειες των δικαστικών λειτουργών? Υπάρχει έστω ένα παράδειγμα? Τι εννοείται δηλαδή αδράνειες δικαστικών λειτουργών? Δηλαδή τι θέλετε για να καταλάβω ακριβώς? Ότι καθυστερούν όχι οι αποφάσεις, όλες αυτός ο τρόπος, ο δρόμος που πρέπει να πάρει μια υπόθεση. Καταλαβαίνω εγώ, έτσι απ' έξω βέβαια, μην γνωρίζοντας λεπτομέρειες, ότι καθυστερούν κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, νιώθω ότι, ναι. Ότι υπάρχει μια αδράνεια, αυτό εννοώ. Είναι ένα δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα.
μπαίνει κάποιος μέσα για μια υπόθεση, ας πούμε, περνάει αυτό το 18μηνο που λένε και μένει μετά ελεύθερος, ας πούμε, μέχρι να γίνει η δίκη κτλ. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Και έχει γίνει πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες πάλι. Το κατανοώ, μην το κουράζουμε. Το κατανοώ και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εντάξει, σας είπα εδώ να λέμε την αλήθεια και άμα θέλουμε να αλλάξουμε κάτι και στην χώρα μας πρέπει να μιλάμε πραγματικά, ειλικρινά, ρεαλιστικά και να βάλουμε μαχαίρι στο κόκαλο. Ναι, όντως, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα καθυστερεί και γι' αυτό νομίζω ότι και αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί πάρα πολύ ώστε να βρει τρόπο ώστε να αποδοθεί ταχύτερα η δικαιοσύνη. Γιατί άμα πάμε με τέτοιες καθυστερήσεις, ειλικρινά δεν πρόκειται να βρούμε λύσεις. Είναι σημαντικό θέμα, νομίζω και η ίδια κυβέρνηση έχει πάσει πάνω από αυτό το θέμα για να βρει τη λύση. Οι λύσεις όμως δεν γίνονται, δεν βγαίνουν με ένα μαγικό ραβδάκι από τη μια μέρα στην άλλη. Βέβαια, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι μέσα στις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Και να μην είναι η αφορμή αυτά τα τραγικά συμβάντα. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Γιατί τώρα όλοι έχουμε ευαισθητοποιηθεί και πρώτο βάζω τον εαυτό μου. Αν και εγώ φωνάζω όλο αυτό το διάστημα ότι προσέξτε, δεν αξίζει, δεν καταστρέφονται οικογένειες κτλ. Τώρα που έγινε αυτό το τραγικό. Κάτι, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κινείστε μες στην πόλη, είστε χρόνια στην δημοσιογραφία και παρακολουθείτε όλα τα γεγονότα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι και πολλά άλλα τέτοια περιστατικά, όχι στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά που από ευτύχημα δεν έχουμε θρηνήσει, αλλά θύματα και από τυχαία γεγονότα, εντάξει. Mm. Από τυχαία γεγονότα δεν έχουμε, από καθαρά θεματική. Δεν έχουμε θρηνήσει, αλλά θύματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω πάλι κλείνοντας είναι ότι πραγματικά είναι κρίμα και άδικο. Πραγματικά ελπίζω και προσεύχομαι και να είναι το τελευταίο τέτοιο περιστατικό, αλλά επειδή αν ενώσουμε τις ευχές μας όλοι, δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση, γιατί από ευχολόγια δυστυχώς έχουμε χορτάσει όλοι. Το θέμα είναι πράξεις και οι πράξεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και είναι απλές. Δεν χρειάζονται υπεραναλύσεις και πολλή θεωρία. Εφαρμογή των νόμων. Άμεση εφαρμογή των νόμων. Κύριε Παμίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Μας βοηθήσατε να γίνουμε σοφότεροι και να απαντήσατε σε κάποιες απορίες που έχουμε, που αν και εμείς οι δημοσιογράφοι με πολύ μεγάλη επιτυχία μπορούμε να σας αντικαταστήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, όπως γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Τον έχουμε το ρόλο αυτό. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι έτσι όπως και εσείς που βγαίνουν και δημόσια τοποθετούνται και μας βοηθούν. Μακάρι να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με μετριοπάθεια, χωρίς εντάσεις και κυρίως όταν θεωρώ ότι όποιος βγαίνει σε δημόσιο διάλογο πρέπει να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες άμεσα μπορούν να εφαρμοστούν. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.